Η μεγάλη Παοκάρα. Γρήγορα. Στην Βέρεια, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η Βέρεια σκύλιασε για το βαθμό. Είναι που η Βέρεια αλλάζει τους γκόμενους σαν τα πουκάμισα. Δηλαδή, τη μια την έχει με τον Ολυμπιακό, την άλλη τα έχει με τον ΠΑΟΚ. Πέρσι και πρόπερσι, μάλλον πέρσι τα είχε, πρόπερσι τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ. Φέτος τα έχει πάλι καλά με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ξεκίνησε με τον Αρβανιτίδη τα μουτσου μουτσου. Από εκεί και πέρα πέρασε να πούμε στο Βρίζα και στον Ιβάν μουτσου μουτσου. Και τώρα σήμερα φάνηκε ότι τα μουτσου μουτσου τα κάνανε να πούμε με τον Ολυμπιακό. Λαός του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει όσον αφορά το κυκλοφορεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή πήγατε στη Βέρεια. Ακυρώνει αυτό το γκολ. Ακυρώνει αυτό το γκολ. Και δεν έχετε ένα ηγέτη στην κερκίδα γιατί έχετε 200 συνδέσμους. Δεν το ξέρεις, άστα. Δεν πήγανε αυτά τα ταγάρια πήγαν στη φωλιά του Λύκου, τους ράγκωσε ο Λύκος. Και αντί να πάνε να κάνουν μια επίσκεψη εθιμοτυπική, σταμάτα λίγο, ρε, δεν τα ξέρεις. Εγώ είμαι άσχετος. Αυτό με το παιχνίδι με τη Βέρεια πάνω σε αυτό το κομμάτι είσαι άσχετος. Τι έκανε. Εκεί ήμουν εγώ. Τι έκανε. Εσύ δηλαδή είσαι ο ΠΑΟΚ. Όχι, εσύ είσαι ο ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι ο κριτής. Εγώ είμαι ο κριτής. Μου επιτρέπει, θέλει να είσαι δίκαιος. Άσε τον Τζόρνταν να πει που τα έχει. Άσε τώρα τώρα την μαλακία. Όχι, να πει ο Τζόρνταν που ήταν εκεί. Άλλο που ξέρει τι θα πω, μωρέ. Πετάζεται σαν την τζουτσού την όρδια. Κάτσε τώρα να το εξηγήσω το έργο. Στο καφενείο που πάει ο Καραμελίδης και παίζει καρδιά πήγατε ρε. Πού να πάτε τα γάρια. Καραμελίδης είναι άρρωστος και δεν πηγαίνει στο σπίτι. Ο Καραμελίδης είναι άρρωστος και δεν πηγαίνει στο σπίτι. Τι είναι άρρωστος και εκεί. Άρρωστος και δεν πηγαίνει στο σπίτι. Πεθαίνει δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν πηγαίνει από το σπίτι. Δεν πηγαίνει από το σπίτι. Φοβήθηκε. Δεν πήγανε. Δείξε με λίγο. Αυτός ο τεράστιος λαός δεν έβγαλε μια ανακοίνωση. Έβγαλε. Μια ανακοίνωση για το μεγαλομέτωχό του, τον οποίο τον πηδάει κανονικά ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, η Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα μεγάλα τα κανάλια τον πηδάνε κανονικά. Δεν βγάζουν μια ανακοίνωση αυτοί όλοι. Παραβγάζει ο Σαγοράκης μια δημοσιοσχετίστικη ανακοίνωση. Ναι, που δεν χτυπάει βέβαια και τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε Κατσαρίς, ούτε οργανωμένοι. Ούτε τίποτα, κανένας. Τον πηδάνε κανονικά τον Ιβάν. Κανένας δεν μιλάει. Τίποτα, ούτε ανακοίνωση, τίποτα. Λοιπόν, σου λέει ο Κατσαρίς, μου δίνει τα 650, τον πάρω και 800. Τι με νοιάζει εμένα να μπλέξω τώρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, η οποία Νέα Δημοκρατία θα έρθει να πούμε εμένα, δείξε, δείξε τον άλλον. Λοιπόν, θα πάει Νέα Δημοκρατία να κοντραριστεί ο Κατσαρίς. Κορόιδο είναι. Πάει ο Παδός να κοντραριστεί, δεν κοντράρεται. Δεν βγάζει. Άσε που δεν το γουστάρουν και τον Ιβάν. Δεν το γουστάρουν γιατί αν ο λαός του ΠΑΟΚ το γούσταρε τον Ιβάν, μια ανακοινωσούλα θα έβγαινε. Πάνε στη Βέρεια, στη φωλιά του Λύκου. Πρόεδρος της ΣΚΕΔΟ Αρβανιτίδης. Πρόεδρος της ΣΚΕΔΟ Καραμελίδης. Της ΣΚΕΔΟ. Ήτανε. Τώρα είναι υπόδικος. Α, υπόδικος είναι. Ποιο είναι. Για κακούργημα δεν είναι. Και τι έγινε. Πώς τι έγινε. Ποιος διορίζει. Ήτανε. Α, ήτανε. Ναι. Και δεν πάνε οι μάγκες. Χιγό. Να του κάνουν μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Παρακάτω τελειώσαν αυτοί. 26 του μηνός τελειώνουν. Κάτσε. Μα, περίμενε. Άσε μας τώρα Τζόρνταν περπάτα και κάνει. Περίμενε. Τελειώσαν. Κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, το ακυρώνουν τον γκολ, αλλά το θέμα είναι ότι τον γκολ ακυρώνεται με μισό μέτρο, ένα μέτρο πίσω. Δύο μέτρα πίσω. Τρία μέτρα πίσω. Μια άλλη φάση. Με καπετάνο Παντελή. Ναι. Είναι καλυμμένο μισό μέτρο, το είναι ανθρώπινο λάθο. Εγώ το λέω δεν είναι ανθρώπινο λάθο. Μπορεί να είναι και να μην είναι ανθρώπινο λάθο. Ανθρώπινο λάθο μπορεί και να μην είναι και του. Εκεί δεν είπε κανεί ΠΑΟΚ. Και του αυτού. Περίμενε. Μισό μέτρο μπροστά ο Κουλούρη, offside. Δεν το βάζει όμως ο Κουλούρης, δεν το βάζει, το ρίχνει στο Λόπες. Είστε καλά, το ρίχνει στο Λόπες. Μπήκε γκολ και ακυρώθηκε τώρα. Μπήκε, ναι, σου λέω, το offside του Κουλούρη δεν το βάζει Κουλούρη, γιατί δεν το βάζει Κουλούρη. Βάζει Κουλούρη, πώς θα βάλει ο Κουλούρης γκολ. Τον κάνανε Βαν Μπάστεν τώρα αυτή εκεί πέρα. Ο Βαν Μπάστεν έγινε ο Κουλούρης. Δεν υπάρχει, ο Κουλούρης Βαν Μπάστεν. Κατεβαίνει 4-4-2 ο προπονητής του ΠΑΟΚ. 4-4-2 ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το match μιλάει ότι έχει πρόβλημα στο κεντρικό άξονα. Το match μιλάει ότι έχει πρόβλημα στο κεντρικό άξονα. Ο ΠΑΟΚ. Και η πρώτη αλλαγή είναι να βγάλει τον Ροντρίγκες και να βάλει τον Τζαλμά. Δηλαδή, πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, ρε. Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε. Αφήνει 62 λεπτά έξω τον Μπιζεσβάρ σε αυτό το match. Ή τον Μπέλκα. Ένα από τους δύο. Παίζει 4-4-2. Η Βέρεια δεν είναι καθόλου φιλική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πέφτουν σαν τα σκυλιά πάνω στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα τάκλια είναι αυτά όλοι. Όχι όλοι. Θα τα πεις εσύ μετά. Ένας όχι. Τέλος πάντων. Λες εσύ. Κάνει ό,τι μπορεί το παιδί.
Και πηγαίνει η ιστορία να μπει στο 62 Μπίζεσβαρ. Και ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ επίπεδο. Και εκεί που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ επίπεδο, πετάει μέσα τον κουλούρι και βγάζει το μυστακίδι και, και καθαρίζει τον Μπίζεσβαρ εκεί. Τον πάει αριστερά, μπαίνει, δεν μπαίνει, τον καθαρίζει. Δηλαδή εγκλήματα. Των εγκλημάτων εγκλήματα. Άλλαξε, λέει, τους τρεις μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ. Μακάρι, ρε. Και η Βέρεια να παίζει με ένα Δελικιώτη έξω αριστερά. Με Λικιώτη, Δημήτρη. Ναι. Και αλλαγή το γιο αυτού που θα πάρει τη Βέρεια. Του Χαροντάκη που έχει τα My Market τον μπαμπάς του. Και το παλικάρι έχει με 10 παίκτες η Βέρεια. Το παλικάρι δεν μπορεί. Άμα το στείλω εγώ στην Επανομή να, πούμε, να παίξει, μπορεί να παίξει εκεί γιατί είναι τοπικό. Δεν μπορεί το παλικάρι. My Market. Με 10 παίκτες. Η Βέρεια. My Market. Ο Μελικιώτης νομίζω δεκάρι έπαιζε. Όχι, έξω αριστερά. Ο Άρτσες και ο Βίτσι ήταν μπροστά από τον Παλάβο. Ο Βασιλαντονόπουλος έξω δεξιά κτλ. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Θα πω μια ατάκα ενός παοξή φίλου μου, οδηγού ταξί στον Γκρόνο στα ηλεκτρονικά. Για τον Ίβιτς που λέει αυτό για να το χάσεις θέλει κατάφερμα. Αυτό για να το χάσεις λέει θέλει κατάφερμα. Τα είπε ταξιτζής, κατάφερμα. Κατάφερμα, πάω οξύς, δικός μου φίλος. Ζητούμε συγγνώμη αν ακούει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το πασό. Φιλιά του Βενιζέλο. Άντε με Βενιζέλο. Καλά, βάλτε λίγο χιούμορ, ρε παιδιά. Εσύ με το Μούση, χεχεχε, Πασόκ δεν είσαι. Εσύ με το Μούση, Πασόκ δεν είσαι, χεχεχε. Ναι. Το Μούση σου μόνο και μα πας σου δείχνει. Άστερε τώρα. Λοιπόν,